Καρδιά του χειμώνας. Χριστούγεννα. Άι Βασίλης. Φώτα. Και αυτός εσηκώνεται το πρωί, έριπτεν εις τους ώμους την παλιάν πατατούκαν του, το μόνον ρούχον όπου εσώζεται ακόμη από τις πρώτες ευτυχίες του χρόνου, και κατήρχεται εις την παραθαλάσσιον αγοράν, μορμυρίζον, ενώ κατέβαινεν από το παλαιόν μισογκρεμισμένον σπίτι, με τρόπον ώστε να τον ακούει η γειτόνισσα. Σεβδάς είναι αυτός, δεν είναι τζορβάς, έροντας είναι, δεν είναι γέροντας. Το έλεγε τόσον συχνά, ώστε όλες οι γειτονοπούλες όπου τον ήκουαν του το εκόλλησαν τέλος ως παρατσούκλι. Ο Μπαρμπαγιανιός ο έροντας. Διότι δεν είτο πλέον νέος, ούτε εύμορφος, ούτε άσπρα είχεν. Όλα αυτά τα είχε φύρει προν χρόνων πολλών, μαζί με το καράβο, εις την θάλασσαν, εις την Μασαλίαν. Είχεν αρχίσει το στάδιόν του με αυτήν την πατατούκαν, όταν επρωτομπαρκάρισε ναύτης εις την βομβάρδαν του εξαδέλφου του. Είχεν αποκτήσει από τα μερδικά του όσα ελάμβανεν από τα ταξίδια. Είχε φορέσει αγγλικές τσόχες, βελούδινα γελέκα, ψηλά καπέλα. Είχε κρεμάσει καδένες χρυσές με ορολόγια. Είχεν αποκτήσει χρήματα, αλλά τα έφαγεν όλα εγκαίρως και άλλο δεν του έμειναν η μη η παλιά πατατούκα. Κανέναν δεν είχε νύσει στον κόσμο. Ήταν έρημος. Είχε νυμφευθεί και είχε χειρεύσει. Είχε αποκτήσει τέκνον και είχε να τεκνωθεί. Και αργά το βράδυ, τη νύχτα, τα μεσάνυχτα, αφού έπινε ολίγα ποτήρια για να ξεχάσει ή για να ζεσταθεί, επανήρχεται στο παλιό σπίτι των μισογκρεμισμένων, εκχύνων εις τραγούδια των πόνων του. Σοκάκι μου μακρύ στενό με την κατεβασιά σου, κάμε με και μένα γείτονα με τη γειτόνισά σου. Άλλοτε παραπονούμενος, ευθύμος. Γειτόνισσα, γειτόνισσα, πολυλογού και ψεύτρα, δεν είπες μια φορά κι εσύ, γιανιό μου, έλα μέσα. Χειμών βαρύς, επί ημέρα σε ουρανός κλειστός, επάνω στα βουνά χιόνες, κάτω στον κάμπον χιονόνερο. Η πρωί ενθύμιζε το δημόδες, βρέχει, βρέχει και χιονίζει και ο παπάς χειρομιλίζει. Δεν εχειρομίλιζαν ο παπάς, εχειρομίλιζαν η γειτόνισσα, η πολυλογού και ψεύτρα, του άσματος του Μπαρμπαγιανού. Διότι, τι ούτων πράγμα ήτο, μιλονού εργαζομένη με την χείρα, γυρίζουσα το χειρόμιλο. Σημειώσατε ότι τον καιρό εκείνον, το αρχοντολόγιο του τόπου τον είχε εις κακόν του να φάγει ψωμί ζυμωμένον με άλευρον από νερόμυλον ή ανεμόμυλον και προτίμα το διαχειρομήλου αλεσμένον. Και είχε πελατείαν μεγάλην η πολυλογού. Εγιάλιζεν, είχε μάτια μεγάλα, είχε βερνίκι στα μάγουλά της, είχε ένα άντρα, τέσσερα παιδιά και ένα γαϊδουράκι μικρόν για να κουβαλά τα αλέσματα. Όλα τα αγαπούσε. Τον άντρα της, τα παιδιά της, το γαϊδουράκι της. Μόνο τον Μπαρμπαγιανιόν δεν αγαπούσε. Ποιος να τον αγαπήσει αυτόν, ή το έρημος εις τον κόσμο. Και είχε πέσει εις τον έρωτα, με τη γειτόνισσαν την πολυλογού, για να ξεχάσει το καράβι του, τα βάσανά του, τα σωσοτία του, την γυναίκα, το παιδί του. Και είχε πέσει στο κρασί, για να ξεχάσει την γειτόνισσα. Συχνά, όταν επανήρχεται το βράδυ, νύχτα, μεσάνυχτα, έβλεπε το παράθυρο της γειτόνισσας κλειστών, βουβών, και ήκουε τον χειρόμιλο να τρίζει. Ακόμη και ο χειρόμιλος έπαβε, και ήκουε την γλώσσα της να λέθει, και ενθυμείτο τον άντρα της, τα παιδιά της, το γαϊδουράκι της, όπου αυτή όλα τα αγαπούσε, ενώ αυτόν δεν εγύριζε μάτι να τον ειδεί. Και παρεδίδεται η σκέψη φιλοσοφικάς και η ποιητικάς εικόνας. Την άλλη βραδιά επανήρχεται, όχι πολύ να βαρύς, έριπτε βλέμμα εις τα παράθυρα της πολυλογούς, ύψανε τους ώμους και μουρμύριζε. Ένας Θεός θα μας κρίνει και ένας θάνατος θα μας ξεχωρίσει. Και ήταν μετά στεναγμού προσέθετε, και ένα κημητήρι θα μας μίξει.
Την άλλη βραδιάν, η χιόν είχε στρωθεί συνδόν εις όλων των μακρών στενών δρομίσκων. Άσπρο συνδόνι, να μας ασπρίσει όλους το μάτι του Θεού, να σπρίσουν τα σωθικά μας, να μην έχουμε κακή καρδιά μέσα μας. Εφαντάζεται ο Μηδρός μίαν εικόνα, μίαν οπτασίαν, εν ξυπνητών όνειραν, ως αν η χιόν να ισοπεδώσει και να σπρίσει όλα τα πράγματα, όλες τις αμαρτίες, όλα τα περασμένα, το καράβι, την θάλασσα, τα ψηλά καπέλα, τα ορολόγια, τα σαλίσεις τας χρυσάς και τα σαλίσεις τας σιδηράς, την ασωτεία, τη δυστυχία, τα ναυάγια, να τα σκεπάσει, να τα εξαγνίσει, να τα σαβανώσει, για να μην παρασταθούν όλα γυμνά και τετραχυλισμένα και ως εξορεγίων και φραγικών χωρών εξερχομένα εις το όμο του Κρητού, του παλαιού ημερών, του Τρισαγίου. Να σαβανώσει και να σκεπάσει την γειτόνισσαν, την πολυλογού και ψεύτραν και των χειρόμιλών της και τη φλιαρίαν της και το γυάλισμά της, το βερνίκι και το κοκκινάδι της και το χαμόγελόν της και τον άνδρα της, τα παιδιά της και το γαϊδουράκι της. Όλα, όλα να τα καλύψει, να τα σπρίσει, να τα αγνίσει. Την άλλη βραδιάν, την τελευταίαν, νύχτα, μεσάνυχτα, επανήλθε μεθυσμένος πλειότερον παράποτε. Δεν έστηκε πλέον εις τα πόδια του, δεν εκινήτω, ουδέ ανέπνεε πλέον. Χειμών βαρύς, οικία καταραίουσα, καρδία ρημασμένη. Μοναξιά, ανία, κόσμος βαρύς, κακός, ανάλγητος. Υγεία κατεστραμμένη, σώμα βασανισμένων, φθαρμένων, σωθικά λιωμένα. Δεν μπορούσε πλέον να ζήσει, να αισθανθεί, να χαρεί. Δεν μπορούσε να έβρει παρηγορία, να ζεσταθεί. Έπιε για να σταθεί, έπιε για να πατήσει, έπιε για να γλιστρήσει. Δεν επάτη πλέον ασφαλώς το έδαφος. Ήβρε τον δρόμο, τον ανεγνώρισεν. Επιάστη από το αγκονάρι, εκλονίθη. Ακούμβησε τις πλάτες, εστήλωσε τα πόδια, εμορμήρισε. Νάχαν οι φωτιές σέροντα, νάχαν οι θηλιές χιόνια. Δεν μπορούσε πλέον να σχηματίσει λογική πρόταση. Συνέχεια λέξης και ενίας, πάλι με κλονίθη. Επιάστη από τον παραστάτη μιας θύρας. Κατά λάθος, ήγγισε το ρόπτρον. Το ρόπτρον ήχησε δυνατά. Ποιος είναι? Ήτο η θύρα της πολυλογούς της γειτόνισσας. Ευλογοφανώς, θα ειδύνατο της να του αποδώσει πρόθεση ότι επεχείρει να αναβεί, καλός ή κακός, εις την οικία της. Πώς όχι? Επάνω, εκινούνται φώτα και άνθρωποι. Ίσως εγίνονται ετοιμασίες. Χριστούγεννα, Άι Βασίλης, φώτα, παραμονέ, καρδιά του χειμώνος. «Ποιος είναι?» είπε πάλι η φωνή. Το παράθυρον έτριξε. Ο Μπαρμπαγιανιός ήτο ακριβώς υπό τον εξώστην, αόρατος άνωθεν. Δεν είναι τίποτε. Το παράθυρον εκλείστη σπασμωδικός. Μίαν στιγμήν ας αργοπορούσε. Ο Μπαρμπαγιανιός εστηρίζεται όρθιος εις τον παραστάτην. Εξεπιάστη από την λαβήν του. Εκλονήθη, εσαρίστη, έκλεινε και έπεσε. Εξυπλώθη επί της χιόνος και κατέλαβε με το μακρόν του ανάστημα όλον το πλάτος του μακρού στενού δρομίσου. Άπαξε δοκίμασε να σηκωθεί και ήτα εν αργώθη. Έβρισκε φρικώδη ζέστην εις την χιόνα. Είχαν οι φωτιές έρωτα, είχαν οι θηλιές χιόνια και το παράθυρον προ μια στιγμή είχε κλειστεί κι αν μιαν μόνον στιγμήν ηργοπόρη ο σύζυγος της πολυλογούς θα έβλεπε τον άνθρωπο να πέσει επί της χιόνος. Πλην δεν τον είδε ούτε αυτός ούτε κανείς άλλος και πάνω εις την χιόνα έπεσε χιόν και η χιόν εστιβάχθη. Εσωρεύθη δύο πιθαμάς, εκορυφώθη και η χιόν έγινε συνδόν, σάβανο. Και ο Μπαρμπαγιανιός άσπισε όλος και εκοιμήθη υπό τη χιόνα.
για να μην παρασταθεί γυμνός και τετραχυλισμένος. Αυτός και η ζωή του και οι πράξεις του ενώπιον του κριτού, του παλαιού ημερών, του Τρισαγίου.